Σήμερα Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στα αρθρόποδα. Εδώ, τη συλλογή. Εδώ είναι και τον Γκέκο να κρύβεται, το λοφιοφόρο. Πάμε στο πιο παλιό και στο πιο αξιόπιστο, τον Heteromedrus spinifer, τον ασιατικό μαύρο σκορπιό. Εδώ είναι λοιπόν στη γωνίτσα. Έχει σκάψει αυτή τη μαριά. Τον έχω βάλει σε πιο μεγάλο κουτί τώρα. Να έχει αρκετό χώρο. Οχ. Κατευθείαν με απειλή. Τώρα που έχει πιο πολύ χώρο, είναι και πιο δραστήριος. Έφαγε και μια κατσαρίδα αργεντινής πρόσφατα. Να το. Γι' αυτό είναι έτσι παχουλή. Θηλυκό φαίνεται να είναι. Τώρα τον ενοχλεί λίγο και ο φακός. Πίσω για να μου θα πάει μόνο του στην τρύπα. Οχ. Εντάξει, ακίνδυνο είναι και να συμπίσει, δεν θα γίνει κάτι. Δεν θέλει τώρα να μπει. Το πρωί ήταν έξω, τώρα το βρήκα μέσα. Για να μου θα μπει μέσα, να, δεν θέλει. Πήγε να με συμπίσει. Μέσα. Ας το αφήσουμε, δεν θέλει. Να φάει, δεν θέλει. Να πει μέσα, δεν θέλει. Κλείνουμε καπάκι. Πάμε να δούμε τον άλλον τροπικό σκορπιό της ίδιας οικογένειας. Τον αφρικανικό Pandemus viatoris. Σπάνιο είδος, από τον Ιανουάριο το έχω. Μικρό ακόμα, γύρω στα 8 εκατοστά. Έτρωγε ως τώρα, τώρα έχει σταματήσει να τρώει. Ήταν χωμένο μέσα στην τρύπα του για πολύ καιρό. Και τώρα, μάλλον, ετοιμάζεται για έκδυση. Να, το γιουρά του είναι λίγο μαζεμένη, είναι ήσυχο, αδύναμο, ακόμα και αν δεν κόσει, τρέμει. Δείτε το. Να το. Αυτό δεν το πειράζουμε πολύ. Μάλλον θα αλλάξει και έλυφος. Θα δούμε. Δεν έχω εμπειρία από έκδυση σκορπιού, θα το δούμε τι θα γίνει, εκτός και να πάει κάπου χειρότερα. Αν και δεν πιστεύω, θα αλλάξει κέλυφος και θα μεγαλώσει. Κλείνουμε καπάκι και εδώ. Και τέλος πάμε στη σκολόπετρα, την ελληνική. Γνωστή και ως ο μακρύς θεός, εδώ στη συλλογή, η οποία έκανε έκδυση και τώρα είναι πολύ πιο μαλακή. Να τη. Τώρα άρχισε να σκληραίνει, αλλά ακόμα είναι μαλακή. Είναι απαλή, σαν κάμπια είναι ακόμα. Τα πόδια της είναι πιο μαλακά, δεν τρώει. Το χρώμα της πιο ανοιχτό, είναι πιο εύπλαστη. Αυτές είναι μοναδικές σε σχέση με άλλα αρθρόποδα, γιατί όταν αλλάζουν τον εξοσκελετό τους, τον τρώνε απευθείας. Όπως κάνουν και κάποια γκέκο. Αλλά στα αρθρόποδα, φυσικά η έκδοση δεν είναι το ίδιο με αυτό που είναι στα ερπετά. Τα αρθρόποδα αλλάζουν όλο τον εξοσκελετό τους, ακόμα και το εσωτερικό του στόματος και του προκτού και των αναπνευστικών επιφανειών. Είναι πολύ πιο δύσκολη διαδικασία. Και το ότι έχει δυνάμεις και μπορεί να τον φάει είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Τώρα τον έχει φάει και περιμένω να σκληρύνει αυτός. Θέλει ακόμα λίγο ψέκασμα για υγρασία. Θα τις ρίξω σε λίγο. Πάντως είναι μια χαρά. Κλείνουμε το πάκι. Αυτά λοιπόν. Το μόνο που περιμένουμε με ανυπομονησία είναι το τι θα γίνει με τον αφρικανικό σκορπιό. Πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Γεια σας.